Στην εκπομπή Πρώτο Θέμα και το δημοσιογράφο Άγγελο Τζέλιο φιλοξενήθηκε ο καθηγητής εργατικού δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος. Ο κ. Μητρόπουλος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η κυβέρνηση και παρότι ότι όποιος πολίτης κερδίσει δικαστικές αποφάσεις είτε για κληρονομικά θέματα, είτε για φορολογικά θέματα, είτε για εισφορά σε δημόσια ταμεία, δεν θα μπορεί να κατάσχει χρήματα του κράτους. Αξίζει να σημειωθεί πως ο μνημονιακός νόμος 4270, γνωστός και ως δημοσιονομικός κόφτης, μηχανισμός αυτόματης διόρθωσης αποκλήσεων που απαιτούν οι δανειστές, εφαρμόζεται μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Επικαλούμενη προχτές η κυβέρνηση το νόμο, το σκληρότερο νόμο του μνημονίου που ισχύει ακόμη, διότι όλοι οι νόμοι και 750 μνημονιακοί νόμοι ισχύουν, όλα τα άθρα τους. Ας κροϊδεύουν οι πολιτικοί ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Οι 750 νόμοι μέχρι του ΣΥΡΙΖΑ ισχύουν ακόμη. Επικαλούμενη λοιπόν το νόμο 4270 για τον λεγόμενο δημοσιονομικό κόφτη, ο σκληρότερος μνημονιακός νόμος, η κυβέρνηση είπε ότι όποιος πολίτης έχει δικαιωθεί, έχει κερδίσει δικαστική απόφαση, είτε για φορολογικό θέμα, είτε για πολεοδομικό θέμα, είτε για λόγο εισφορών στα δημόσια ταμεία ή στα ασφαλιστικά ταμεία, δεν μπορεί να κατάσχει χρήματα του κράτους σε συστημικές τράπεζες, ενώ το κράτος, αν ο πολίτης αργήσει έστω και μια μέρα την οφειλή του, μπορεί να κατάσχει και ξέρετε, έχετε παράπονα ακόμη και συνταξιούχων ή που τους έχει κατάσχει τη σύνταξη, το εφάπαξ, το επίδομα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αντίστοιχη απόφαση σε ευρωπαϊκό κράτος να έχει αυτού του είδους την ασυλία η σημερινή κυβέρνηση. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω με σκληρότερα μέσα. Δεν υπάρχει από την Γαλλική Επανάσταση μέχρι σήμερα. Δεν έχει έρθει ποτέ κυβέρνηση να πει ότι αν οφείλω σε έναν πολίτη που έχει κερδίσει αμετάκλητη ή τελεσίδικη απόφαση, είτε επειδή σκοτώθηκε και πήρε αποζημίωση, είτε επειδή πνίγηκε και πήρε αποζημίωση, είτε επειδή φορολογήθηκε άδικα και πήρε επιστροφές, να μην μπορεί, κύριε Τσέλιο, να εκτελέσει απόφαση να μην μπορεί να κατάσχει χρήματα του δημοσίου σε συστημικές τράπεζες, ενώ κατά των πολιτών από την πρώτη μέρα της καθυστέρησης μπορεί και να κατάσχει τα πάντα το κράτος, η εφορία, η πολεοδομία και το ΚΕΑΟ. Είναι για μένα τον καθηγητή του νομικών επιστημών και του εργατικού δικαίου, είναι πρωτόγνωρο, δεν το έχω συναντήσει, έχουμε χειριστεί από τις μεγαλύτερες υποθέσεις, ενώ αστικές και εργατικές με τους συνεργάτες μας, δεν μας έχει συμβεί τέτοιο. Αυτό συνέβη πριν μια εβδομάδα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Μπαίνει ασυλία και απαγορεύεται στους πολίτες να κατάσχουν χρήματα του κράτους αν έχουν κερδίσει αποφάσεις